στις παράνομες προσλήψεις στο Κελπνό, στα προγράμματα για οροθετικούς ασθενείς που ουδέποτε υλοποιήθηκαν, σε διαφημιστικά πακέτα που πληρώθηκαν με χρήματα του ελληνικού δημοσίου σε ανύπαρκτα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε σήμερα από τα Χανιά ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Όπως είπε, υπάρχει ένα ισχυρό πόρισμα για τους διορισμούς του Άδωνη Γεωργιάδη, βάσει του οποίου έχουν ασκηθεί κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις. Δεν του έφταναν οι 50 που είχε στο γραφείο του νομίμως ως συνεργάτες. Πήρε και άλλους 23, είπε ότι δουλεύουν στο Κελπνό και τους είχε στο γραφείο του. Αυτό το έκανε μια συγκεκριμένη συμμορία, και η οποία θα αποδειχθεί ότι είναι και εγκληματική οργάνωση με τα επόμενα πορίσματα. Η έρευνα των ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, συνεχίζεται και φέρνει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία. Υπάρχει σε εξέλιξη το πόρισμα που αφορά το συνέδριο e-health που διοργάνωσε η κυρία Στουρνάρα, η οποία με απευθείας ανάθεση, πρακτικά, με εντολή Γεωργιάδη, με απόφαση του Δεσού του Κελπνό και απόφαση του Διευθυντή του Παπαδημητρίου τότε, του αρχιμαφιόζου της κατάστασης, πήρε σε απευθείας ανάθεση έργο για ένα συνέδριο που διοργάνωνε σε κάθε προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα που το είχε, η Ελλάδα τότε. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, επικαλούμενος στα πορίσματα των ελεγκτών, τόνισε ότι επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη υπεγράφησαν 870 συμβάσεις διαφημιστικής δαπάνης μεταξύ του Κελπνό και ανύπαρκτων μέσων ενημέρωσης. Με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, τον κύριο Παπά, ο οποίος έφτιαξε ένα site στο όνομα της πεθεράς του και της γραμματέως του, πήρε 90 χιλιάρικα και μετά τις εκλογές του 2015 το κλείσε. Δηλαδή πρακτικά έκανε την προεκλογική του εξτρατεία με τα χρήματα που πήρε από το Κελπνό. Ο κύριος Πολάκης εμφανίστηκε επικριτικός και ως προς το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης για υποθέσεις κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος μέσω του Κελπνό. Έρχονται μία αγωγή την εβδομάδα και εκδικάζονται, έτσι, και εκδικάζονται, και την ίδια στιγμή εκεί που κατακλέψαν τα δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό, έτσι, να πηγαίνουμε με ρυθμούς ανάπηρης κουτσής χελώνας.